μετατέθηκε λίγο προς το τέλος, διότι ήταν ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον χρειαζόταν περισσότερη συζήτηση και περισσότερες διευκρινήσεις. Ναι. Από εκεί και πέρα, σε αυτή τη διαδρομή θα επιχειρηθεί όσο το δυνατόν να απαλύνουμε αυτές τις επώδυνες επιπτώσεις που έχει και για τους αγρότες. Και ιδιαίτερα όμως υπάρχουν διαδικασίες μέσα από τις οποίες και η φορολογητέα ύλη που θα προκύψει θα είναι σχεδόν ελάχιστη, θα έλεγα, αλλά και ταυτόχρονα θα μπει και μία τάξη σε όλη την οικονομική δραστηριότητα που έχει σχέση με τον αγροτικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα σας πω ένα νούμερο, ας πούμε. Όταν αυτή την ώρα, που είναι αποδεκτό από όλους, έχουμε μια αξία αγροτικής παραγωγής, αυτής που απευθύνεται στους καταναλωτές, όχι για ιδιόχρηση, που ξεπερνάει τα 10 δις, και αυτό που εμφανίζεται είναι γύρω στα 3,3-3,4 δις, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια φόρο αποφυγή. 10 δις είναι όλες οι παραγωγές που έχουμε στην Ελλάδα. Όλη η αξία της παραγωγής. Αυτό προκύπτει όμως, έτσι όπως το λέτε. Πώς το ξέρουμε ότι είναι τόσο. Προκύπτει από την αγορά, προκύπτει από τις δηλώσεις που υποβάλλουν οι ίδιοι οι αγρότες, ποιες καλλιέργειες έχουν, τι ζωικό πληθυσμό έχουν. Δηλαδή, δεν αμφισβητείτε το νούμερο αυτό. Προκύπτει βεβαίως και από στοιχεία στατιστικής υπηρεσίας. Είναι δηλαδή κλειδωμένο, θα σας πω. Θα πει ο αγρότης όμως, κύριε Υπουργέ, θα σου πει. Εσύ μου βάζεις αυτό το ποσό, το, εκτός του τι δηλώνω εγώ, και το τι κυλοφράει στην αγορά, τι πωλείται κτλ. Εγώ δεν εισπράττω από αυτήν την ιστορία. Διότι στο διάμεσο είναι ο έμπορος, είναι ο, αυτός που τα γραφέρει λοιπόν, δηλαδή, είναι λοιπόν, το μανάβης. Άρα λοιπόν, εάν μπούμε σε αυτή την παραδοχή, τότε θα δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή να αντιμετωπιστεί εποφελία του αγροτικού χώρου. Και το λέω εποφελία του αγροτικού χώρου για τον απλούστατο λόγο ότι όταν επιβαρύνεται με ένα ΦΠΑ στις ροές του, στα εφόδια του, στα λοιπάσματά του, πληρώνει 23%. Αυτό είναι βαρύ. ΦΠΑ είναι πολύ βαρύ για τον αγρότη. Αυτό όμως, όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες επιχειρηματικές δραστηριότητες, επαγγελματικές δραστηριότητες, δεν πρέπει να μπει στη διαδικασία αυτό που λέμε του πάρε δώσε. Άρα δηλαδή δεν θα πρέπει ο αγρότης όταν πουλάει τα προϊόντα του να ξέρει ότι ένα κομμάτι της τιμής είναι ένα αντίστοιχο ΦΠΑ που προβλέπεται. Άρα, κύριε Υπουργέ, έτσι όπως το είπατε, επειδή είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, καταλαβαίνουμε ότι γύρω στα 6 με 6,5 δις χάνονται. Κάποιοι τα επωφελούνται χωρίς να πληρώνουν στην πολιτεία. Άρα λοιπόν επιβαρυνόμαστε και εμείς. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σχετικά με τη διακίνηση και ποιοι εκμεταλλεύονται, λιμένονται το χώρο. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και να το αντιμετωπίσουμε, όπως σας είπα προηγούμενα, εποφελία των αγροτών. Άρα λοιπόν, κάνοντας αυτή τη διαδικασία, έχουμε το πρώτο είναι ότι συμψηφίζεται το ΦΠΑ που ο αγρότης πληρώνει με αυτό που εισπράττει. Θετικό αποβαίνει στο τέλος. Το δεύτερο είναι ότι επιτέλους θα πρέπει οι δαπάνες που αφορούν αυτό που λέμε κόστος παραγωγής, που είναι αρκετά υψηλό στη χώρα μας, να αρχίσουν να εμφανίζονται. Δεν μπορεί στις δαπάνες του αγρότη να μην μπαίνουν μέσα οι αποσβέσεις για όλο τον εξοπλισμό του, οι τόκοι που πληρώνει. Δεν μπορεί το πιο, είναι απαράδεκτο, το μεροκάματο του αγρότη, της γυναίκας του, του παιδιού του, ανάλογα με την καλλιέργεια, τεκμαρτά είναι αυτά, ανάλογα με τι καλλιεργεί, να φαίνεται. Άρα λοιπόν, θα καταλήξουμε σε ένα κόστος παραγωγής το οποίο θα ανταποκρίνεται θα στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα. Ναι, από την άλλη πλευρά, το μεγάλο ζήτημα πλέον των πωλήσεων του χώρου, ξέρετε ότι τουλάχιστον πάνω από το 50% της αγροτικής παραγωγής δεν πουλιέται, αγοράζεται. Δηλαδή πάει αυτός, ο έμπορος, ο μεσάζων, όποιος θέλει και ενδιαφέρεται για την αγροτική παραγωγή και με τιμολόγια αγοράς. Έτσι. Χωρίς να φαίνεται ο αγρότης πώς πούλησε και πόσο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό είναι μεγάλη πληγή. Πώς θα το αποφύγουμε αυτό. Κοιτάξτε. Μία παρέμβασή μας ουσιαστική θα είναι. Τι βάζει ότι θέλει ο αγοραστής. Τηρώντας βιβλία εσόδων-εξόδων, εκ των πραγμάτων ο αγρότης θα κόβει τιμολόγια πώλησης. Και αυτό βεβαίως και θα θεσπιστεί κιόλα νομοθετικά να τελειώσει αυτή η ιστορία. Να τελειώσει αυτή η ιστορία. Άρα λοιπόν εκεί πέρα. Σου λέει όμως ο αγρότης. Αυτόματα καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει στο τέλος από όλη αυτή τη διαδικασία. Επιβάρυνση του αγρότη θα υπάρξει.
βάρος του αγρότη μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Έρχεται ο αγρότης και σου λέει: εγώ έχω ένα μεγάλο κόστος παραγωγής. Διότι ό,τι είμαι αναγκασμένος να χρησιμοποιήσω από τα λοιπάσματα που είναι εισαγωγή και υπάρχει. Αυτό θα βγει. Λοιπόν, έχω αυτό. Αυτό. Ήδη στην πλάτη μου. Στην πλάτη μου. Και από την άλλη πλευρά πουλάω τα προϊόντα μου. Μισό. Από την άλλη πλευρά πουλάω τα προϊόντα σε κατά βάση χαμηλές τιμές. Άλλο πώς φτάνουν στο τραπέζι το δικό μας. Σε χαμηλές τιμές των εμπόρων. Έτσι. Άρα, παραγωγή αυτό λένε. Άρα λοιπόν και, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και το εισόδημα δεν ισομερίζεται. Και έρχεσαι εσύ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει καθαρό κέρδος. Ναι. Δεν υπάρχει καθαρό κέρδος. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει φορολογητέα ύλη στην προκειμένη περίπτωση. Ναι. Μάλιστα. Ο αγρότης στο 55% δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει όταν μιλάμε για καθαρό φορολογητέο εισόδημα. Δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει και το οποίο θα είναι η επόμενη φάση είναι να δούμε τι θα κάνουμε με τις ενισχύσεις. Μάλιστα. Διότι οι ενισχύσεις μέχρι πριν ένα χρόνο δεν μπαίναν, δεν υπολογίζονταν ως φορολογητέα ύλη. Δεν υπολογίζονταν. Με νόμο του 2013 υπολογίστηκαν ως φορολογητέα ύλη. Οι ενισχύσεις πόσες είναι, κύριε Υπουργέ, για να καταλάβω. Οι ενισχύσεις ρευστό καθαρά είναι γύρω στα 2,3 με 2,4 δις το χρόνο. Τα λεφτά που έρχονται λοιπόν ως επιδοτήσεις. Τα λεφτά που έρχονται από τις ενισχύσεις γενικά του χώρου. Ναι. Αυτά λοιπόν τα χρήματα. Το 2013 θεσπίστηκε η φορολόγησή τους. Ναι. Κάναμε μία παρέμβαση εμείς το καλοκαίρι του 2015 για το εισόδημα που αφορούσε το 2014 και θα ισχύει και για το 2015 αυτό. Ωραία. Την τρέχουσα χρονιά. Μέχρι 12.000 ευρώ να μην φορολογούνται. Από εκεί και πάνω να φορολογούνται. Μάλιστα. Ωραία. Είναι μια, θα γίνει μια συζήτηση με τους. Άρα λοιπόν η φορολογία εξαρτάται από το. Να δούμε αν μπορούμε να το κρατήσουμε. Μπαίνουν αυτό. Χρήματα. Ξοδεύω χρήματα. Μπαίνουν από τις πωλήσεις ή τις ενισχύσεις. Ξοδεύω χρήματα για την παραγωγή. Φορολογείται το διάφορο. Φορολογείται αυτό που μένει ως κέρδος. Ουσιαστικά αυτή την ώρα αυτό που εμφανίζεται είναι οι ενισχύσεις. Τα υπόλοιπα. Θα δούμε τώρα στη συνεννόηση. Αν θέλουν οι ενισχύσεις να μπουν στο εισόδημα, ναι. Εκεί λοιπόν. Ναι, αλλά θα κύριε δούμε. Υπουργέ, εγώ βλέπω ότι αντιδρούν οι πάντες. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, όλοι οι αγρότες, τους είδατε χθες στο Υπουργείο και είχαμε αντιδράσεις, από ό,τι μάθαμε τουλάχιστον, και θα μας πούν και οι ίδιοι, δεν συμφωνούν σε τίποτα. Αν είναι έτσι όπως τα λέτε, εσείς τα λέτε τόσο ωραία, που λέει κανείς, μα κάνει να γίνει αυτό. Τα λέει ωραία. Τα ακούει και ο κάτοικος, να το πω και αυτό. Και τα ακούει και ο κάτοικος του αστικού κέντρου και σου λέει ακατάλληλα. Εγώ πληρώνω τα κέρατα, δεν πληρώνω να πληρώσω. Υπάρχουν άλλες επιπτώσεις που είναι όντως επώδυνες και είναι δύσκολο να ξεπεραστούν. Όπως κατά τη δική μου άποψη, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο ασφαλιστικό. Στο αγροτικό χώρο, στον ΟΓΑ. Όπου ξαφνικά θα βρεθούν μπροστά σε ένα πολλαπλασιασμό του ασφαλίστρου. Έτσι είναι. Η απέτηση των δανειστών είναι ή εξομοιώνεται με το ασφάλιστρο το αντίστοιχο των άλλων ταμείων του ΙΚΑ στην προηγούμενη περίπτωση ή καταργείται ο ΟΓΑ. Η κατάργηση του ΟΓΑ θα είναι μεγάλο πλήγμα γιατί υπάρχει ιδιαιτερότητα στον αγροτικό χώρο. Δεν είναι το ίδιο όπως είναι το ΙΚΑ τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία. Το ασφάλιστρο συνδέεται ακόμη και με τις καιρικές συνθήκες. Πρέπει να συνδεθεί οπωσδήποτε με το εισόδημα. Δεν είναι σταθερό το εισόδημα του αγροτικού χώρου. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να κρατήσουμε αυτόνομο τον ΟΓΑ, γιατί είναι και στο κάτω-κάτω ένα ταμείο που ιδιαίτερα για την επαρχία είναι το αποκούμπι σε όλες τις δύσκολες τιμές. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Σε όλες τις δύσκολες τιμές. Να κρατήσουμε τον ΟΓΑ και να δούμε πώς αυτό το ασφάλιστρο μέσα από μια σταδιακή εφαρμογή, συζήτηση, διαπραγμάτευση θα κάνουμε, σε ένα βάθος πενταετίας, σιγά-σιγά να προσαρμοστούν. Θα τους αλλάζουν πάρα πολύ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω είναι ότι οι συναντήσεις είναι τόσες πολλές. Έχω γυρίσει στην Ελλάδα τόσες πολλές φορές, οπότε το αν συναντιέμαι ή όχι είναι ένα θέμα που τουλάχιστον δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Το δεύτερο είναι ότι όντως αυτή την ώρα στη διαπραγμάτευση που θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε και ταυτόχρονα να δείξουμε στους εταίρους ότι εδώ πάμε να βάλουμε μία τάξη από την οποία θα προκύψει πρόσθετο δημοσιονομικό όφελος για το κράτος, για αυτό που σας είπα, ωραία. Η εισπραξιμότητα του ΦΠΑ είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Επιπλέον θέλουμε και έχει συμφωνήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε πιο αυστηρό τον προσδιορισμό αυτό που λέμε του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία θέλουμε οπωσδήποτε να στηρίξουμε αυτούς που έχουν, εμείς λέμε ότι 50% και
το εισόδημά τους να προέρχεται από τον αγροτικό χώρο. Υπάρχουν και άλλοι παράμετροι, αλλά αυτή είναι η βασική. Για αυτούς λοιπόν τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που σας λέω ότι από τους 750.000 που παίρνουν ενισχύσεις, οι 320.000 είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αυτούς λοιπόν θέλουμε να έχουν μια διαφορετική μεταχείριση φορολογική, δηλαδή να μην πάνε στο 26%. Δηλαδή κάνουμε μια συζήτηση. Αυτό ήθελα γιατί, να σας ρωτήσω πριν, αν είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει έχουμε... για τον αγροτικό χώρο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαφορετική, πολύ διαφορετική από αυτό που επιχειρούν να φέρουν στο δικό μας αγροτικό χώρο. Άρα λοιπόν να το δούμε. Να δούμε πάλι πώς διαχειρίζονται τις ενισχύσεις οι άλλες χώρες. Δεν έχουν μια τέτοια φορολογική επιβάρυνση. Άρα είναι ανοιχτά. Άρα είναι, θέλω να πω ότι γι' αυτό και το λέω στους αγρότες και στο είπα χθες, δεν μπορεί αυτή την ώρα η πολιτική ηγεσία να πει, να δεσμευθεί, να πει ότι αυτό δεν θα γίνει, εκείνο δεν θα γίνει. Κατανοητό. Κάνουμε μια διαπραγμάτευση. Είναι τόσα πολλά τα σενάρια που σε αυτή την κουβέντα θα βγουν, για να δούμε πώς θα είναι όσο το δυνατόν. Κύριε Υπουργέ, επειδή... Αλλά να ξεκαθαριστεί ένα πράγμα. Δεν σημαίνει ότι όσοι είναι που παίρνουν ενισχύσεις, μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες τους χρειαζόμαστε. Βεβαίως και τους χρειαζόμαστε. Βεβαίως θέλουν την παραγωγή. Αλλά θα είναι άλλη διαφορετική αντιμετώπιση. Αυτό που έχει ο κλάδος τους. Κατανοητό. Γιατί, κύριε οικονόμου, είναι η πολυλειτουργικότητα, η πολυαπασχόληση στην επαρχία. Είναι τρόπο ζωή, έτσι δεν μπορούμε δεν να έχουμε άλλο χρόνο. Δύο ερωτήματα ακόμα. Ένα ερώτημα, τι θα γίνει με τους συναδέλφους σας με τα εκατομμύρια στα πόθεν έσχες. Τι πρέπει να γίνει, ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπιση. Γενικά λέω, εγώ δεν λέω συγκεκριμένα, τοποθετήθηκα και οι δύο συναδελφοί σας. Αν υπάρχει πρόβλημα, τι πρέπει να γίνει. Μπορούν να σταθούν στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρξει άμεση απάντηση σε αυτά τα προβλήματα. Και από εκεί και πέρα η άμεση απάντηση έχει ως επόμενο αποτέλεσμα αυτό που οπωσδήποτε θα κριθεί από πλευράς του Πρωθυπουργού. Αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αν υπάρχει πρόβλημα, κατά τη γνώμη σας, μπορούν να μείνουν στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, τώρα προσπαθούμε να εντοπίσουμε ένα πρόβλημα χωρίς να ξέρουμε αν υπάρχει και χωρίς να ξέρουμε και το μέγεθός του. Είναι και αυτό. Βλέπετε όμως μια πολιτική σκοπιμότητα πίσω από αυτήν την ιστορία που το θέμα ξέσπασε τώρα. Και αυτό κοιτάξτε να δείτε, το ότι ξεσπάει σε μία ώρα που είμαστε μπροστά σε πίεση. Πρέπει να γίνει κατανοητό και από όλους ότι στόχος μας είναι να τελειώσει η πρώτη αξιολόγηση. Mm-hmm. Αυτό, αν όχι, δεν αλλά το μην κάνουμε, το αποφύγετε αυτό, κύριε Υπουργέ. Αν δεν το κάνουμε, δεν μπορούμε να μπούμε στην επόμενη μέρα που. Έτσι είναι. Ό,τι συζητάμε τώρα ελαφρύνσεις που λέμε για τον αγροτικό χώρο, αν δεν μπούμε στο άλλο κομμάτι της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Κύριε Υπουργέ, ο τρόπος που βγήκε αυτό το θέμα ήταν εκβιαστικός, κατά τη γνώμη σας. Όχι, δεν εκφράζω εγώ τέτοιες απόψεις. Ναι. Τα μέσα ενημέρωσης κάνουν τη δουλειά. Όχι, δεν το λέω μόνο για τα μέσα ενημέρωσης. Δεν έχω, δεν για πρώην συναδέλφους σας λέμε. Όχι, δεν έχω κανένα τέτοιο. Απλά έχω μια άποψη η οποία λέει ότι όλα αυτά πρέπει άμεσα να αποτελούν. Θα περάσει το νομοσχέδιο χωρίς να ταράξει, τι πιστεύετε, μια κουβέντα. Βεβαίως. Έτσι λέτε. Βεβαίως θα περάσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστόλου. Νοπή η λαϊκή εντολή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόσφατα ο ελληνικός λαός μας εξουσιοδότησε να εφαρμόσουμε όσο γίνεται. Ξέρατε τι ψηφίζατε. Όχι, δεν το καλημέρα, κύριε Αποστόλου. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Σας διάλειμμα εμείς.